μια κυβέρνηση, συναδελφοί, που μας υποσχέθηκε πριν 4 χρόνια ότι θα εξυγειάνει τη Λάρκο και όλος ο κόσμος αυτός έχει δουλειά. Τι έκανε πριν από 10 μέρες, βλέποντάς μας λίγο χειρότερα από ζώα, μας πέταξε ένα σχέδιο νόμου που λέει ότι θα πάτε στα προγράμματα για 1 χρόνο και αν είστε καλά παιδιά, με οψιόν, θα πάρετε άλλο 1 χρόνο. Και μετά θα πρέπει να ξεσπιτωθείτε, να παρατήσετε τα χωριά σας, τα σπίτια σας, τις οικογένειές σας και να τσακιστείτε να πάτε σε όποια βιομηχανική ζώνη βρει ο καθένας για να βρει δουλειά. Και πώς θα το κάνουμε αυτό, κύριοι της κυβέρνησης, που δεν ήρθατε στη Λάρκο τελικά να δεξιγιάνατε, ήρθατε από ό,τι φαίνεται να εξυπηρετήσετε κάποια συμφέροντα. Όχι μόνο δεν την εξυγιάνανε, αλλά την κλείσανε. Και τώρα μας λένε, πάρτε τις οικογένειές σας και γίνετε εσωτερικοί μετανάστες. Και όχι μόνο αυτό, χωρίς να κάτσουνε να κάνουν τα στοιχειώδη, να μας ακούσουν. Παρακαλάμε 2 χρόνια να κάτσουν κάτω, να μας ακούσουν, να φτιάξουμε ένα σχέδιο στο οποίο κανένας εργαζόμενος δεν θα φύγει από τον τόπο του. Και θα το πω με πολύ απλά ελληνικά, γιατί όλοι γνωρίζετε. Σε όλους αυτούς τους νομούς, γύρω από τη Λάρκο, ζούσαν κάποια χωριά. Αυτά τα χωριά σήμερα θα πρέπει να ερημώσουν και οι άνθρωποι αυτοί να φύγουν. Άλλοι να πάνε στη Λαμία, άλλοι να πάνε στη Θήβα, άλλοι να πάνε στην Καστοριά, άλλοι να πάνε στην Κοζάνη, άλλοι να πάνε στη Χαλκίδα. Εγώ είμαι από τη Χαλκίδα. Θα πρέπει να παρατήσω το χωριό μου που είναι 50 χιλιόμετρα μακριά, να μην μπορώ να νοικιάσω το σπίτι σε κανέναν, γιατί τα χωριά ερημώνουν αυτή τη στιγμή, και να πάω στη Χαλκίδα, να πάω στη βιομηχανική ζώνη, να ζητήσω δουλειά εγώ και η γυναίκα μου. Και πέστε μου, συνάδελφοι και αγαπητοί πιστωτικτές, πού θα βρω σπίτι εγώ αυτή την εποχή και πόσο θα πρέπει να το πληρώσω. Δεν πρέπει ο Υπουργός να μου το πει αυτό. Δεν πρέπει η κυβέρνηση να το εξασφαλίσει. Ήμασταν νοικοκυρέοι στα χωριά μας και στα σπίτια μας και προσπαθούν να μας κάνουν επιδοματίες. Όχι. Δεν το επιτρέπουμε να το κάνουν αυτό. Θέλουμε να κάτσουν σοβαρά μαζί μας και να φτιάξουμε ένα σχέδιο να μην μείνει κανένας συνάδελφος την επόμενη μέρα άνεργο. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση να ασχολείται με επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι με τους ανθρώπους που τους ψηφίσαν και τους βάλαν εκεί για να βλέπουν τον παράγοντα άνθρωπο. Δεν θέλω να κουράσω, ο πρόεδρος τα είπε όλα, θα συνεχίσουμε. Θέλουμε όλους εσάς που ήρθατε εδώ να υποστηρίξετε σήμερα να βάλετε την κυβέρνηση στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Να δώσουμε λύση μόνιμη για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι 1000 εργαζόμενοι. Εμείς έχουμε δει την ανεργία το προηγούμενο διάστημα και πώς είναι τα χωριά μας. Το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση απέλυσε και έδιωξε όλους τους εργολάβους. Όλοι αυτοί μέναν στα χωριά μας. Φύγανε. Έχουμε μείνει μισοί. Τώρα θα αναγκαστούμε να φύγουμε όλοι. Εμείς γνωρίζουμε όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι σήμερα πεινάνε. Κάτι που η κυβέρνηση ίσως δεν το γνωρίζει. Μάλλον το γνωρίζει, αλλά κλείνει τα μάτια. Όλοι αυτοί και αυτοί, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι, χάσανε τα λεφτά τους. Τους φέστωσε η κυβέρνηση. Γιατί τους φέστωσε? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια λειτουργούσαν τη Λάρκο με ημετέρους. Η Λάρκο θα μπορούσε να είχε κέρδη. Και όπως κοίταναν στη Λάρκο, βάζανε τους κολλητούς τους με 5.000 και 10.000, τους κρατάγανε 3-4 χρόνια και μετά φεύγανε. Ασελγούσανε λοιπόν κάθε χρόνο σε αυτή τη Λάρκο. Τα σωματεία πολλά χρόνια τα φωνάζαν αυτό, αυτά, αλλά όλοι κοφεύαμε. Αυτό είναι ιστορικό, νομίζω το έχουμε αναδείξει, το έχουμε πει. Τώρα, στην ίστατη στιγμή,
Ζητάμε η κυβέρνηση να σκύψει το κεφάλι πάνω από το πρόβλημα των πολιτών της. Αυτό ζητάμε. Και να δώσει λύση. Δεν θα φύγουμε από εδώ αν δεν δώσει λύση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.